Γεια χαρά! Μάκης εδώ από το Joystick και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο unboxing. Θα δούμε τα περιεχόμενα της 6th Edition του παιχνιδιού Little Nightmares, το οποίο είναι διαχείριση Tarsier, η οποία στο παρελθόν μας είχε δώσει το Little Big Planet για PSV και το Tearaway Unfolded, πάλι για PSV. Λογικά έχει και άλλες δουλειές, απλά εγώ δεν τις γνωρίζω. Την έκδοση του παιχνιδιού έχει αναλάβει η Bandai Namco. Εσείς βλέπετε στα χέρια μου την έκδοση για PS4, ωστόσο υπάρχει και για Xbox One και για PC. Το παιχνίδι αυτό είναι 2D platform, δηλαδή όπως είναι το Limbo και το Inside, σε αυτά τα πλαίσια κινείται. Ψιλοθρίλερ είναι, με εικαστικό Tim Burton, ας το πούμε έτσι, γιατί θυμίζει πολύ από πίσω, όπως βλέπω τις εικόνες, δηλαδή μου θυμίζει πάρα πολύ ταινία του Tim Burton, το εικαστικό του. Αυτά. Α, να σας πω κιόλας ότι η απλή και διαδικτυακή έκδοση κοστίζουν στα 20 ευρώ. Εγώ για αυτή την έκδοση εδώ πέρα έδωσα 10 ευρώ παραπάνω. Οπότε, πάμε λοιπόν να δούμε αν πιάσανε τόπο τα 10 ευρώ που έδωσε. Λοιπόν, παίρνω τον καταπληκτικό σουγιά μου και με λεπτεπίλεπτες κινήσεις αρχίζω να σκίζω το νάιλον που περικλεί το κουτί. Αχ, δεν υπάρχει ωραίτερη αίσθηση από το πάνω το κόβεις έτσι. Λες και είσαι χειρούργος. Τέλεια. Φεύγει το slip case εδώ πέρα, το οποίο έχει μοιάζει με κλουβί και ξεπροβάλλει μπροστά μπροστά η φιγούρα της 6 των 10 ιντσών. 10 ιντσών, 10 εκατοστών, τώρα δεν ξέρω αν είναι ίδιο. Πριν σας δείξω τη φιγούρα εκτός κουτιού, το οποίο κουτί εντωμεταξύ έχει και γαμώτα σκηνικά επάνω. Μέσα έχει αυτό εδώ πέρα, το οποίο τι είναι? Α, ένα mini comics. Ένα mini comics 6 σελίδων. Με ωραίες εικόνες μέσα. Το παιχνίδι φυσικά. Το οποίο... Α, αυτό είναι. Και ανοίγοντας το παιχνίδι μέσα βλέπουμε το soundtrack του παιχνιδιού, κανονικά σε δισκάκι, ούτε digital κατέβασμα κτλ. Μια σελιδούλα με αυτοκόλλητα. Και αυτό λογικά πρέπει να είναι η αφίσα. Με ωραίο σκληρό χαρτί. Μάλλον αυτή θα είναι η εκθήκη του παιχνιδιού. Και φυσικά μέσα στο κουτί βρίσκεται και το παιχνίδι. Τώρα αυτό που με ξενερώνει εμένα είναι λίγο ότι δεν έχει steelbook μέσα. Αλλά με 10 ευρώ παραπάνω, εντάξει, μην περιμένουμε και πάρα πολλά. Και τώρα για αυτό που έγινε όλος ο πανικός. Τη φιγούρα
Κάτσε μου κάνω κανένα τέτοιο και το σπάσω. Αυτό είναι. Ωραία, είναι μια χαρά, πλαστικό έχει, λεπτομερέστατη. Δηλαδή βλέπεις ακόμα και κάτω από το αδιάβροχο που φοράει, ότι φοράει σορτσάκι. Ρίχτε μια ματιά. Θα κοσμήσει μια χαρά, ωραία το ραφάκι μου εκεί πέρα με τις φιγούρες. Λοιπόν, αυτά ήταν τα περιεχόμενα. Έχει και από κάτω το λόγο του παιχνιδιού εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Και μέσα εδώ, τι είναι αυτό. Έχει και το background του παιχνιδιού. Και καλά, για να την αφήσα. Για την αφήσα λέω. Για να φαίνεται πιο ωραία, ας πούμε, φιγούρα, να μην είναι σκέτη. Και βάζεις αυτό εδώ πέρα για να φαίνεται πιο όμορφο. Για το δω. Ναι, έτσι αποκτάει μια ατμόσφαιρα. Είχε ένα βάθος. Δείτε τα και εδώ σε μια πανοραμική άποψη. Αυτά από μένα. Like αν φυσικά το βίντεο σας άρεσε. Και subscribe. Γεια χαρά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.